από κοράκια, από μπράβους, γιατί το σπίτι έχει βγει παράνομα σε πληστηριασμό και το έχει πάρει μια ξενοδοχειακή εταιρεία. Απαράδεκτα πράγματα, μέσα στο καλοκαίρι να προσπαθούν να ξεσπιτώσουν ανθρώπους που μάλιστα υπάρχουν και προβλήματα υγείας, δεν υπάρχει η παραμικρή σπιθαμή ανθρωπιάς. Την ανθρωπιά μας τη δείξαμε εμείς που με την αλληλεγγύη μας εδώ η γειτονιά, εκπρόσωποι των φορέων της πόλης, εδώ η Δημοτική Αρχή, ήμασταν και είμαστε και σήμερα παρόντες και θα είμαστε και το επόμενο διάστημα, και να το ακούσουν καλά αυτό και να το βάλουν μέσα στο μυαλό τους, γιατί δεν θα επιτρέψουμε κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Αποδείχθηκε και σήμερα ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει μόνο ο λαός και ότι οι νόμοι που είναι άδικοι και ξεσπιτώνουν ανθρώπους που έχουν μοχθήσει για να τα χτίσουν, αυτοί οι νόμοι καταργούνται στην πράξη. Το επόμενο διάστημα χρειάζεται από όλη την γειτονιά εδώ επαγρύπνηση, κανένας επησυχασμός. Είμαστε σίγουροι ότι δεν θα σταματήσουν αυτές τις προσπάθειες, αλλά ο λαός μας έχει και εμπειρία. Έχουμε μπλοκάρει δεκάδες τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα, όπου οι φορείς, η γειτονιά, ο απλός ο κόσμος του μεροκάμα του βγήκε και εμπόδισε τα κοράκια, εμπόδισε τις τράπεζες να ξεσπιτώσουν τους συμπολίτες μας, να ξεσπιτώσουν ανθρώπους που, ξαναλέω, έχουν ιδρώσει, έχουν μοχτήσει για να χτίσουν ένα σπίτι. Τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός. Μόνο ο λαός μπορεί να πιστέψει στη δύναμή του, με τα σωματεία μπροστά, με τους φορείς μπροστά, με τους συλλόγους μπροστά, και να αποτρέψει τέτοιες απαράδεκτες και απάνθρωπες καταστάσεις και συμπεριφορές. Είναι καλοκαίρι, είναι ύπουλοι αυτοί οι καιροί, τέτοιες εποχές έρχονται να κάνουν αυτές τις βρωμοδουλειές τους. Θα είμαστε εδώ, θα μας βρούνε μπροστά τους. Επαγρύπνηση και περιφρούρηση σε κάθε λαϊκό σπίτι.